Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής από τη Δημοτική Τηλεόραση. Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 7, μεταξύ των οποίων και η λήψη απόφασης για τη λειτουργία του ειδικού νηπιαγωγείου Δισκό σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου, το πρώην έκτο νηπιαγωγείο. Ο Δήμαρχος Δισκό Γιώργος Κυρίτσης υπεγράφει σήμερα την Παρασκευή την προκήρυξη των δύο νέων λεωφοριακών γραμμών. Στόχος είναι να σπάσει απομόνωση, όπως αναφέρεται, των χωριών Δισκό και να γίνει πράξη η αξιόπιστη και τακτική συγκοινωνία. Να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο συγκοινωνίας που θα δίνει τη δυνατότητα στους συνδημότες να κινούνται εύκολα και φθηνά, αλλά και στους επισκέπτες μας να βγουν από τα ξενοδοχεία και να γνωρίσουν κάθε γωνιά του νησιού μας. Ο Δήμαρχος Δισκό Γιώργος Κυρίτσης, σύμφωνα με δελτίο τύπου, υπογράφει σήμερα Παρασκευή την προκήρυξη δύο νέων λεωφοριακών γραμμών. Ο στόχος είναι να σπάσει απομόνωση, όπως αναφέρεται, των χωριών Δισκό και να γίνει πράξη η αξιόπιστη και τακτική συγκοινωνία. Να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο συγκοινωνίας που θα δίνει τη δυνατότητα στους συνδημότες να κινούνται εύκολα και φθηνά, αλλά και στους επισκέπτες να βγουν από τα ξενοδοχεία και να γνωρίσουν κάθε γωνιά του νησιού. Μετά από μακρά και συντονισμένη προσπάθεια, υπογραμμίζεται στο δελτίο τύπου, και αφού έγιναν όλες οι νόμιμες και απαιτούμενες διαδικασίες, αλλά και η καταγραφή σε κάρτες των δρομολογίων, αναμένεται πλέον η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις δύο νέες γραμμές. Πραγματοποιήθηκε ήδη συνάντηση με το ΚΤΕΛ, αφού στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να υπάρξει συνεργασία. Αν το ΚΤΕΛ, υπογραμμίζεται, δεν καταφέρει να καλύψει κάποια από αυτές τις γραμμές, θα τις καλύψει η Δημοτική Συγκοινωνία. Αν το ΚΤΕΛ, ξεκαθαρίζεται, θέλει να τις καλύψει όλες, η Δημοτική Συγκοινωνία θα κινηθεί επικουρικά. Ο Δήμος δεν κάνει πίσω, καταλήγει το δελτίο τύπου, αυτό που υποσχέθηκε στους δημότες στα χωριά της ΚΟ θα γίνει πράξη και θα έχουν τακτική και αξιόπιστη συγκοινωνία. Μπορεί να μας καθυστέρησαν παρεμβάλλοντας εμπόδια, αλλά δεν μπορούν να μας σταματήσουν, καταλήγει. Ο ΔΟΠΑΒ Δισκό ενημερώνει όλους τους γονείς ότι έχει δημοσιευθεί στη ιστοσελίδα της ΕΤΑΑΕ η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής. Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο, στη φόρμα αίτηση συμμετοχής, και η είσοδος θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, η οποία είναι διαθέσιμη. Κατόπιν θα εκτυπώνονται και θα αποστέλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 3 του Ιουλίου δηλαδή. Για πληροφορίες όμως μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του ΔΟΠΑΒΣ μέχρι και τις 2 μετά το μεσημέρι στην κυρία Χατζιπέτρου Εμιλία στο τηλέφωνο 22 42 0 29 715 και 25 316, όπως επίσης και στα γραφεία των παιδικών σταθμών. Την αναστολή αύξησης του ΦΠΑ στα 5 νησιά ζήτησε από τον Πρωθυπουργό ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός, μιλώντας στην Ολομέλη της Βουλής εχθές κατά τη συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Ο κ. Καματερός ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να εξαντλήσει ό,τι περιθώρια υπάρχουν, αξιοποιώντας και το πρόσφατο σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε να διατηρηθούν οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ στα 5 νησιά του προσφυγικού μεταναστευτικού, όπως γίνεται σε νησιά άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που δεν αντιδράσατε πριν, μάλλον δεν αντιδράσαμε όλοι, κανένας από εμάς, όταν ακούσαμε από το στόμα βουλευτή της Χρυσής Αυγής να αποκαλεί τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης ληστοσημωρίτες. Τους αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους και για την Εθνική Αντίσταση την οποία είχε αναγνωρίσει η Βουλή εδώ πέρα. Και καθόμαστε και ακούμε αυτά τα έσχη. Από ποιους? Από αυτούς οι οποίοι συνεργάστηκαν με κάθε κατακτητή. Και έρχονται τώρα εδώ και μας εγκαλούν για πατριωτισμό. Λυπάμαι που δεν αντιδράσαμε. Μετανιώνω που δεν αντέδρασα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω... Ναι. Θα με δείρετε κιόλα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω την εκτίμηση ότι δεν γίνεται διάλογος σήμερα εδώ μέσα από την μεριά της αντιπολίτευσης. Γιατί, ενώ έχουν απαντηθεί πολλές φορές 4-5 βασικά επιχειρήματα τα οποία βάζει η αντιπολίτευση και από τον κύριο Τσακαλώτο και από τον κύριο Χουλιαράκη σαν επιχειρήματα και από τον κύριο Αντιπρόεδρο σήμερα πριν από λίγο, εξακολουθούν να επιμένουν σε κάποια πράγματα. Ενδεικτικά θα αναφέρω λόγω χρόνου. Παράδειγμα, ότι γίνονται μειώσεις στις συντάξεις, να παραιτηθεί ο Κατρούγκαλος για το υπερταμείο, τα ίδια και τα ίδια τα ακούσαν πριν, να μην τα επαναλαμβάνω, για τα πλεονάσματα. Βέβαια, αποσιωπούν ότι όλα αυτά είναι μέσα στο μεσοπρόθεσμο.
τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν στα προαπαιτούμενα και πρέπει να τα ψηφίσουμε για να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση, δεν εμπεριέχουν κανένα ηφαισιακό μέτρο. Όλα αυτά τα οποία λένε υπάρχουν, είναι ψηφισμένα, υπήρχαν από πριν, κυρία στην τρίτη αξιολόγηση, αλλά ακόμα και αυτά τα διαστρεβλώνουν. Και για τα πλεονάσματα έχουν υποθεί πάρα πολλά, πάρα πολύ καλά τα είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, επιτρέψτε μόνο μία παρατήρηση. Ξέρετε, εκτός του ότι η αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ όταν κυβερνούσαν είχαν υπερβολικά πλεονάσματα και υπόθηκε αυτό, εγώ θα τους πω και το άλλο. Τα πλεονάσματα τα δικά τους, από πού δημιουργούνται, εμείς από πού θέλουμε να τα δημιουργούμε και η δική τους η ανάπτυξη, γιατί λένε ότι πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη, ποιους ωφελεί και ποιους θέλουμε εμείς να ωφελήσουμε. Και θα σας πω τι εννοώ, για να το κάνω πιο λιανά. Κοιτάτε, εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει συχνά ο Πρωθυπουργός μας και ο σύντροφος, ο Πρόεδρος, που λέει ότι εμείς στενοχωριέστε, απευθυνόμενο στην αντιπολίτευση, γιατί εμείς πετυχαίνουμε αυτό που δεν πετύχατε εσείς. Μα, αγαπητέ σύντροφε, τον ίδιο στόχο έχουμε. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εμείς στην έξοδο από το μνημόνιο, είσαι σίγουρος ότι αυτό ήθελαν και αυτό θέλουν αυτοί που μας έβαλαν στο μνημόνιο? Ίσα ίσα που τους βολεύει, γάντι τους ήρθε το μνημόνιο. Για να μην πω ότι κάποιοι το επιβίωκαν κιόλα. Και το λένε και κάποιοι, ότι αν το μνημόνιο δεν επέβαλε απολύσεις, θα τις κάναμε εμείς. Μα το βλέπουμε ακόμα και σήμερα με τις προτάσεις που κάνουν. Ποιες είναι οι προτάσεις τους? Και εδώ θέλω να τονίσω, για μένα ποιο είναι το πιο σημαντικό την επόμενη μέρα από τις 20, την επόμενη 20 Αυγούστου. Υπόθηκαν πολλά. Χαλαρώνει η Επιτροπία, θα μπορούμε να κινούμαστε πιο ελεύθερα κτλ. Για μένα, αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφες, ξέρετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Ότι θα είναι πιο εμφανής η διαχωριστική γραμμή του δικού μας κόσμου από το δικό τους. Θα είναι πιο εμφανής η διαχωριστική γραμμή, γιατί επιτέλους θα μπορούμε να κάνουμε και κάποια πράγματα χωρίς αυτή την επιτροπία που έχουμε ως τα τώρα, την εξαναγκαστική από τους δανειστές. Και επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα μόνο να πω πάνω σε αυτό, για να φανεί πόσο καταπιεστικά, πώς μας καταπιέζουν και πώς νομοθετούμε ως τα τώρα πράγματα που εμείς ποτέ δεν αποδεχόμαστε, σε αντίθεση, επαναλαμβάνω, με τον άλλο κόσμο, ο οποίος όχι μόνο τα επιδιώκει και είναι στην πολιτική του, όχι μόνο είναι στην πολιτική του, αλλά τα επιδιώκει κιόλα. Το παράδειγμα, τελειώνω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, με την νησιωτική πολιτική. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει οι θεσμοί, ή μάλλον ξέρουμε, αλλά πρέπει να το αναδεικνύουμε, και έχουν στοχοποιήσει τα νησιά. Η κυβέρνησή μας έχει κάνει κάθε προσπάθεια για να δείξει την νησιωτική πολιτική μέσα σε αυτά τα σφιχτικά δημοσιονομικά πλαίσια. Έχει κάνει πολλά πράγματα για την υγεία, για το ακτοπλοϊκό. Θα έρθει το μεταφορικό ισοδύναμο, λόγω χρόνου δεν τα αναφέρω. Θέλω μόνο να αναφέρω τα προβλήματα που μας δημιουργεί. Δύο θα αναφέρω και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πριν από λίγο πρόταση από τον τροπολογία, από τον κύριο Σπίρτζη, η οποία επιβάλλεται από τους θεσμούς απαράδεκτα σε βάρος των νησιών. Δηλαδή τα νησιά βρήκαμε να χτυπήσουμε. Το ακούσατε. Υπήρχε το εξάωρο για την ελάχιστη μίσθωση στα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το κάναμε τρίωρο πριν από κάποιους μήνες. Τώρα ερχόμαστε να το καταργήσουμε. Και καταφέρνει ο Υπουργός να το σώσει και το σώνει για την υπόλοιπη Ελλάδα και για την Κρήτη. Για τα καημένα τα νησάκια επιμένουν να το καταργήσουν. Εντάξει. Όχι. Εσείς να δούμε τι θα κάνατε. Αν δεν είχατε το κάλυμα των μνημονίων, αγαπητέ συνάδελφε, για να έρχεστε να μας βγαίνετε τώρα από αριστερά, να δούμε τι θα κάνατε. Και να δούμε τι θα κάνετε με την δική σας πολιτική που λέτε ότι οι διαφορές είναι φυσιολογικές, έτσι λέει ο αρχηγός σας. Εδώ δεν μπορείτε να παραδεχτείτε
ότι πρέπει να καλύψουμε αυτές εδώ τις διαφορές που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Θα καλύψετε τις φυσικές διαφορές που έχουν τα νησιά. Κύριε Καμαλιέρε, ολοκληρώσατε. Και ένα τελευταίο προκλήθηκα, κύριε Πρόεδρε. Δεν πειράζει τώρα, τι κάνουμε. Τελειώνω με τον ΦΠΑ. Και με τον ΦΠΑ. Τους κόλλησε με το ΦΠΑ να κόψουμε το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Ενώ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειωμένο συντελεστή. Και ξέρω ότι οι υπουργοί μας έχουν κάνει ό,τι ήταν δυνατό μέχρι τώρα. Γι' αυτό τελειώνοντας απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό μας. Τώρα, τελειώνοντας απευθύνομαι. Τι ακριβώς διάλογος γίνεται, κύριοι συνάδελφοι? Τι ακριβώς διάλογος γίνεται τώρα, είναι δυνατόν? Δεν φταίω εγώ, κύριε Καματέρε. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Λοιπόν, με την περασμένη φορά, με παρέμβαση του Πρωθυπουργού, καταφέραμε και τον κρατήσαμε για τα 5 νησιά. Με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Λοιπόν, ξέρουμε τα προβλήματα με το προσφυγικό. Μόνο ο Πρωθυπουργός, έχοντας μία ευκαιρία τώρα, ένα παράθυρο που έχει ανοίξει από το σχέδιο το οποίο έχει δώσει, σχέδιο απόφασης που έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το έχει εφαρμόσει η Πορτογαλία στις Αζόρες και στη Μαδέρα, μπορεί έστω και την ίστατη ώρα να ζητήσει έστω για αυτά τα 5 νησιά που έχουν αυτά τα προβλήματα να παρεμείνει ο ΦΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τέθηκε σε λειτουργία, κυρίες και κύριοι, ο ηλεκτροφωτισμός του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κέφελο μέχρι και το Φυτώριο με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Η περιοχή επέμβασης είναι στην κεραυνική περιοχή από την Κέφελο, τη θέση Club Mediterrane, έως και την περιοχή Φυτώριο, στον άξονα του επαρχιακού οδικού δικτύου. Το έργο προϋπολογισμού 700.000 ευρώ με ΦΠΑ υπήρξε με διαπευθυμική σύμβαση και για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης από τον κύριο του έργου, που είναι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στον φορέα υλοποίησης που ήταν ο Δήμος της ΚΟ. Στην ΚΟ βρέθηκε χθες σε κλιμάκιο του Αμερικανικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του επωνομαζόμενου Social Security Administration, και βέβαια το επισκέφθηκαν διάφοροι πολίτες Αμερικανοί, οι οποίοι κατοικούν τώρα στην ΚΟ. Εν τω μεταξύ, δόθηκαν και τηλέφωνα και οι οδηγίες, ούτως ώστε όποιοι ζουν στην περιοχή μας και θα πρέπει να επικοινωνούν με την Αμερικάνικη Πρεσβεία, μπορούν να το κάνουν και μέσω της εκπροσώπου των Ελληνοαμερικανών στην ΚΟ, της κυρίας Σαντιλαδικού, στο τηλέφωνο 2242-0-29-400. Του Γραφείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας της Αθήνας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης πλέον ετήσιας ενημέρωσης συνταξιοδοτικών θεμάτων, επισκέφθηκε τον νησί της ΚΟ εχθές 14 του μήνα για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των Ελληνοαμερικανών και των Ελλήνων μεταναστών από τις ΗΠΑ που τώρα κατοικούν στο νησί μας. Η ενημέρωση αφορούσε τις τελευταίες εξελίξεις και εφαρμογές για τις συντάξεις του Αμερικανικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του επωνομαζόμενου Social Security Administration. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 14 του μήνα, χτες δηλαδή Πέμπτη, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το βράδυ στην αίθουσα της Μαρίνας της ΚΟ. Και βέβαια ο κύριος Αναστασιάδης, ο υπεύθυνος του κλιμακίου, ευχαρίστησε την διοίκηση για την συμπαράσταση στην διαδικασία αυτή τα τελευταία χρόνια. Για οποιαδήποτε πληροφορία εντωμεταξύ μπορούν να καλούν την υπεύθυνη για θέματα Ελληνοαμερικανών στην ΚΟ, την κυρία Σάντι Λαδικού, στο τηλέφωνο 2242-0-29-400 ή να τηλεφωνούν στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα στο 210-72-024-26 καθημερινά από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 11 και μισή εκτός Τετάρτης. Έχουμε καθιερώσει μια επίσκεψη, την κάνουμε κάθε χρόνο και εφόσον υπάρχει δυνατότητα την συνεχίζουμε. Το γραφείο μας, το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Πρεσβείας, ενημερώνει για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις των Ελληνοαμερικανών που έχουν δουλέψει στις ΗΠΑ και παίρνουν συντάξεις εδώ στην ΚΟ. Αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχουν αλλάξει νόμοι, γιατί είναι πάρα πολλοί νόμοι, και αν μπορούν να βοηθήσουμε ερχόμενοι εδώ να μην αναγκάζουμε τον κόσμο να ανεβαίνει επάνω, γιατί είναι και οι εποχές δύσκολες, είναι και δύσκολα τα ειστήρια, και γι' αυτό το λόγο καλύτερα να κατεβαίνει ένας άνθρωπος κάτω από το γραφείο μας και να εξυπηρετεί όλο το νησί και τις γύρω περιοχές, Καλύμνους, Νησίρους και τέτοια, από το να μας ψάχνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι συνταξιούχοι και ενδιαφέρονται να ανέβουν στην Αθήνα. Ελπίζουμε να το συνεχίσουμε, είναι καλός θεσμός. Θέλουμε ανταπόκριση, να έρχεται ο κόσμος όταν τα ζητάμε και λέμε μέσω εσάς και μέσω των γραμμάτων που στέλνουμε. Καλό είναι να έρχονται για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το θεσμό. Είναι μεγάλη εξυπηρέτηση για μας, γιατί αλλιώς έπρεπε να βρούμε ένα χώρο,
θα έπρεπε να πληρώσουμε για κάποιο χώρο και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα. Καλοσύνη και του κύριου Μαραγκού και του κύριου Δρόσου, νομίζω, δεν ξέρω ποιος είναι, από ό,τι μου έχετε πει. Τους ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη εξυπηρέτηση που μας κάνουν και ελπίζουμε σε μελλοντική συνεργασία. Οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με θέματα που έχουν να κάνουν με προξενικά θέματα όσον αφορά τις ανανεώσεις των διαβατηρίων και το citizenship, να κάνουν τα παιδάκια τους Αμερικανάκια ή μέσω των παππούδων, πρέπει να καλέσουν στην Αθήνα, είναι συγκεκριμένα τηλέφωνα. Έτσι, εμένα το αντικείμενό μου είναι το Social Security, θα καλείτε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, όχι Τετάρτες, στο 210-720-2426 είναι το τηλέφωνό μας. Και οτιδήποτε θέλετε, όλα γίνονται τηλεφωνικώς πλέον. Δεν χρειάζεται ούτε να ανεβαίνει κανείς επάνω, ούτε να ταλαιπωρήσετε, ούτε να υπάρχουν ραντεβού, ούτε τίποτα. Ο μόνος λόγος για να έχουμε προσωπική παρουσία είναι για η έκδοση του Social Security Number. Για να βγάλει κάποιο Social Security Number, αν δεν έχει βγάλει μέχρι τώρα, θέλει παρουσία προσωπική ή στην Αθήνα ή όποτε κατεβαίνω εγώ κάτω μπροστά σε μένα. Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο Νοτιού Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί στην Σύρο στις 22 Ιουνίου. Το συνέδριο έχει στόχο τον διάλογο με φορείς και πολίτες με θέμα την συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, Ελλάδα-Ευρώπη, προκλήσεις και προοπτικές. Με αφορμή τώρα τη γιορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, η Ιερά Μητρόπολη Κόμου Νησίρου ανακοινώνεται όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ίσυρο την Τετάρτη, 20 του μήνα, παραμονή της γιορτής του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, μπορούν να συμμετέχουν στο μέγα αρχιερατικό Εσπερινό και θα ταξιδέψουν με δωρεάν εισιτήριο με την επιστροφή με τα δύο τουριστικά πλοία. Καταρχήν το κύριο Ανθούλη και το πλοίο Ιερό και το κύριο Σαράγια, τα οποία θα αναχωρήσουν από την Καρδάμενα για Νήσιρο στις 6 το απόγευμα και θα επιστρέψουν από την Νήσιρο στην Καρδάμενα στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας. Της επόμενης μάλλον δηλαδή. Ο Πασχάλης Φούσκας, κυρίες και κύριοι, ανέλαβε νέος διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας και σήμερα το πρωί είχε συνάντηση με τον Σεβαστιανό Μαραγκό και τα στελέχη του Δήμου για τα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία. Ο Πασχάλης Φούσκας ανέλαβε νέος διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ΚΟ και σήμερα το πρωί πραγματοποίησε συνάντηση με τον επικεφαλής στην πολιτική προστασία του Δήμου της ΚΟ, Σεβαστιανό Μαραγκό, και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Φούσκας μας δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί στο ανώτατο επίπεδο η συνεργασία με τους φορείς που έχουν την ευθύνη της πολιτιστικής προστασίας, ώστε να προλαμβάνουν και να είναι αποτελεσματικοί σε όποιο περιστατικό τύχει για την πυροπροστασία και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Στα καλά, η συνεργασία μας εδώ θα είναι πάντοτε. Αυτό θέλουμε, συνεχόμενη και καθημερινή συνεργασία, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Οι απαιτήσεις μας ήταν υπερβολικές. Δηλαδή τα παιδιά λίγο να τα βλέπουμε, να τους έχουμε πάντα υπό έλεγχο, υπό εκπαίδευση. Όλα αυτά τα αναλαμβάνουμε εμείς, το γνωρίζετε πώς γίνεται. Να τους κάνουμε συνέχεια, θα έρχονται μέσα και το όχημα το ίδιο που βλέπουμε και εμείς, τον εξοπλισμό του, όλα θα τα έχουμε γνωρίσει, τα έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Και θα είναι σήμερα, θα βλέπουμε και αυτά. Η πολιτική προστασία του Δήμου είναι πολύ ξεδεδομένη. Η βοήθεια είναι δεδομένη. Έχουμε οργανωτικά δύο τεντρώματος. Εμείς χρειαζόμαστε και το ένσημο. Και τα μηχανήματα και το υλικό. Κύριε Μαραγκιά, υποδέχεστε σήμερα τον νέο διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έναν άνθρωπο που έχει μια σχετική εμπειρία από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Και φυσικά το μεγάλο ζητούμενο είναι η πολύ καλή συνεργασία που πρέπει να υπάρχει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε κυρίως ή και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα περιστατικά, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι συνάντηση ευρωβουλευτής με τον νέο διοικητή της υπηρεσίας. Θα πούμε αρκετά πράγματα, θα γνωριστούμε. Πιστεύω ότι θα τον ενημερώσω για την προσφορά την οποία θα έχει η πολιτική προστασία του Δήμου. Mm-hmm. Θα είμαστε πάντοτε κοντά του για ό,τι συμβεί, για ό,τι υπάρξει πρόβλημα. Θα είμαστε πάντοτε μαζί για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε και να πληρώσουμε και να κληρώσουμε την προσφορά του. Κύριε Φούσκα, καλώς ήρθατε. Έρχεστε από πού? Σας ευχαριστώ καταρχάς. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ απλό, διότι σήμερα είναι το καλωσόρισμα και ακριβώς η δημοτική επίσκεψη και συνάντηση και γνωριμία με τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας
του Δήμου ΚΟ. Εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που υπηρετώ σε ένα από τα ιστοριότερα νησί των Δωδεκανήσων. Η καταγωγή μου από Αλεξανδρούπολη, γνωρίζω από θάλασσα δηλαδή, όχι τα νησιά, τα ξέρω υπηρεσιακώς, έχω υπηρετήσει στη Ρόδο, σαν νησί. Το καλωσόρισμα είναι πάντα θερμό, από εκεί και πέρα η συνεργασία μας ήταν διαρκής και μακροχρόνια, όσο διαρκέσει η θητεία μας στο συγκεκριμένο όμορφο νησί. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε. Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς διοργανώνει για άλλη μια χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απελής, αύριο Σάββατο, στο Θεατράκι του Καπόκρας, 8:30 το βράδυ, και την Κυριακή έκθεση ζωγραφικής και κατασκευών από τον Θεόκριτο στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου, ενώ η αποχαιρετιστρία η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα, το πλαίσιο των θερινών υποκρατίων, συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πηλίου ο Απελής, σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΡΣ την Κυριακή στις 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Γαλινός Φλάσκος. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου Ναθαναήλ, γονέων, φίλων και συγγενών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου η αποχαιρετιστία καλοκαιρινή γιορτή όλων των τάξεων του σχολείου με γυμναστικές επιδείξεις, αλλά παλαιά, μουσική, ζωγραφική και θεατρικά δρόμενα.
Του συλλόγου γονέων του σχολείου μας
ευχαριστούμε τους δασκάλους μας, τη διεύθυνση του σχολείου, όλους όσους βοήθησαν εσάς τους γονείς πάρα πολύ, γιατί ήσασταν παρόντες πάντα όταν και βοήθησατε να προσφέρουμε πολλά στο σχολείο μας. Αποχαιρετούμε τα παιδιά της έκτης και τους ευχόμαστε να έχουν μια πολύ καλή πορεία στο γυμνάσιο, κρατώντας όλες τις αξίες που πήραν από το δημοτικό. Για άλλη μια φορά θα πω ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείχνουμε όλοι ενδιαφέρον για το σχολείο. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και στο σχολείο μας και στην κοινωνία μας και να περάσουμε αυτό το μάθημα στην δουλειά μας. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν εκτός σχολείου, τους χορηγούς που βοήθησαν σε εκδηλώσεις μας. Ευχαριστούμε την καθαρίστρια του σχολείου μας και θέλουμε να σας ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαιτέρως θα ευχαριστήσω, εκτός από έναν ένα ξεχωριστά, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλους του σχολείου μας, μαθητές που ήσασταν εδώ και τον Σεβασμιότατο, ο οποίος Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας, αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά σας και τα παιδιά μας, φροντίζει για το καλό μας και πραγματικά κάθε φορά μου λέει θα το πω το μυστικό. Ό,τι θέλει το 7ο Δημοτικό. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι δίπλα μας, μας ευλογεί και παίρνουμε δύναμη μέσα από την προσευχή του για μας. Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Έχουμε ανάγκη σήμερα σε τέτοιους καιρούς τη στήριξή σας. Να είστε καλά, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Παρουσία τώρα του Δημάρχου της ΚΟΚ και του Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών, τον κ. Ζερβού και τον κ. Κυρίτση, πραγματοποιήθηκε η πρώτη και καλοκαιρινή εκδήλωση της νέας κοινωνικής δομής του Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του ΕΕΚ δηλαδή, στο Πλατάνι. Σας καλωσορίζουμε στην καλοκαιρινή μας γιορτή. Η πρώτη μας σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της και νιώθουμε χαρά και περηφάνεια, γιατί παρά τις δυσκολίες, το άγχος και την αγωνία που συνοδεύουν κάθε νέο ξεκίνημα, τα καταφέραμε. Βέβαια, στην προσπάθειά μας αυτή, αρκετοί άνθρωποι, επώνυμα είτε ανώνυμα, μας στήριξαν και μας στηρίζουν. Και τους ευχαριστούμε θερμά. Ως Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΚΚΟ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δήμου ΚΟΚ, κύριο Μανώλη Ζερβό, που από την αρχή στέκεται δίπλα μας, ικανοποιώντας κάθε αίτημά μας. Την κυρία Βασιλεία Πή, πρόεδρο και εκπαμπιάς, για τη μεταφορά των μαθητών μας από και προς τα χωριά. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μία κυρία, τη μαμά της Ειρήνης μας, που από την πρώτη μέρα, η καθημερινή της ερώτηση είναι «Τι άλλο χρειαζόμαστε, Κατερίνα?». Τέλος, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ, ονομαστικά θα το κάνω αυτό, στους συναδέλφους μου, Άκη, Χριστίνα, Κατερίνα, Βασίλη, Αγγελική, Έλενα, Κωνσταντίνα, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί στηρίξατε με την προσπάθειά σας το σχολείο μας τα πρώτα του βήματα. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κυρία Διευθύντρια και εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, του γονείς. Ήταν μια μεγάλη απόφαση μετά από πίεση και συνεχή διεκδίκηση του Μανώλη του Ζερβού ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην ίδρυση και στην λειτουργία αυτής της δομής. Και όχι μόνο αυτής, αλλά στο σύνολο της εκπαιδευτικής κλίμακας από τον υπηαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο και το λύκειο να ολοκληρώσει ο Δήμος μας εγκαταστάσεις και δομές τις οποίες έχουμε ανάγκη τόσα χρόνια και που δεν τις έχουμε κάνει. Και έτσι η πίεση του Μανώλη του Ζερβού, η ανάγκη των γονιών για να δημιουργηθεί αυτή η δομή και η διάθεση εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με αυτή τη δομή οδήγησε στο να επιλέξουμε αυτόν τον χώρο και να έχουμε και το δημοτικό αλλά και το γυμνάσιο και σε λίγο και άλλες δομές στο νησί μας που να καλύπτουν ανάγκες και ανάγκες της κοινωνίας και υποχρεώσεις πρέπει να υλοποιούμε εμείς.
Πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνετέλεσαν στο να ετοιμαστεί πολύ γρήγορα αυτός ο χώρος και να εγκατασταθεί το σχολείο, αλλά ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πραγματικά δίνουν καθημερινά μία μάχη, καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι τυχαίο να σας πω και ούτε είναι υπερβολή ότι σε ανύποπτες ώρες χτυπά το τηλέφωνο του Μανώλη για τις ανάγκες του σχολείου και δίνονται απαντήσεις την επομένη ή την επεθεπομένη όποτε μπορούμε. Η αλήθεια επίσης και ένα μεγάλο συνέμιο ότι μείναμε πίσω σε κάποια πράγματα, γιατί ο σεισμός του καλοκαιριού του 2017 μας επικέντρωσε όλη την προσπάθεια στα σχολεία τα οποία υπέστησαν τη ζημιά και που ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι τον καινούργιο χρόνο, την καινούργια σχολική χρονιά. Όμως δεν θα σταματήσουμε σε ό,τι έχει ανάγκη η σχολική δομή αυτή, εμείς να συμμετέχουμε, να προσφέρουμε δίπλα στους γονείς, δίπλα στους εκπαιδευτικούς και δίπλα στα παιδιά. Να είστε καλά, καλό κουράγιο στο έργο σας, να είναι τα παιδιά καλά, γερά και υγιή και στους γονείς να έχετε δύναμη, αντοχές και υπομονές. Να είστε καλά. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί Ειρήνη, αγαπητοί γονείς, παππούδες, σας υποδεχόμαστε στον φιλικό αυτό χώρο για την πρώτη γιορτή, όπως είπε και η Διευθυντή, από αυτή την πρώτη γιορτή, καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου μας. Για να υπάρξει όμως αυτή η καλοκαιρινή γιορτή, αυτό το τελείωμα της χρονιάς, το πιο δύσκολο ήταν να γίνει η αρχή. Και η αρχή έγινε, όπως είπε ο Δήμαρχος, μέσω ενός πολύ σοβαρού γεγονότος, το οποίο που έπαιξε το νησί μας, ο μεγάλος σεισμός, που το πιο πιθανό, το πιο απλό θα ήταν απλά να αναβληθεί αυτή η προσπάθεια. Ήταν μια προσπάθεια που είχε αρχίσει πριν το σεισμό. Αλλά με τέτοια γεγονότα που συνέβησαν, με δύο λύκεια, το μεγαλύτερο γυμνάσιο να είναι εκτός, με τόσα άλλα προβλήματα στην εκπαίδευση, το πιο απλό θα ήταν ότι η παιδιά, ξέρετε, εντάξει, ήταν μια προσπάθεια, αναβάλλεται, θα δούμε την επόμενη χρονιά. Όμως, σε καμιά στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό μας ότι θα μπορούσε να γίνει έτσι. Ήταν κάτι που το είχαμε αρχίσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, από το 2014, και έπρεπε να αποδοθεί. Μπορώ να σας πω, είμαι στην ευχάριστη θέση, το παρανέγγειλε πριν από λίγο ο Δήμαρχος, να σας το κάνω πιο σαφές, ότι αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε θέμα για για τη νέα δομή του νηπιαγωγείου, για την έναρξη της λειτουργίας του και για τη στέγασή του. Και πιστεύω ότι θα έχουμε την όλων των παρατάξεων την θετική ψήφο για να προχωρήσουμε. Αλλά και αν δεν την έχουμε, πάλι εμείς θα προχωρήσουμε, γιατί και εδώ δεν την είχαμε, να ξέρετε. Και κάποια στιγμή κάποια πράγματα μας ελεγχωρούν και δεν ξέρω αν είναι σωστό να λέγονται. Όμως νομίζω ότι τα παιδιά σε λίγο που θα κάνουν τη γιορτή θα δώσουν την απάντηση. Τα παιδιά τα οποία είναι φίλοι μας, γνωστοί μας. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγο διάστημα που είχε χαλάσει το λεωφορείο, λοιπόν, να βάλουμε ένα ταξί να μεταφέρουμε τα παιδιά. Αλλά εκεί όμως ο σύνδεσμος των μεταφορέων, εκείνο το πρωινό μας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει μεταφορά αν δεν υπάρξει ένας συνοδός. Λοιπόν, για να μην ματαιωθεί, για να μην χάσουν τα παιδιά το σχολείο, μπήκα εγώ συνοδός. Και το έκανα και άλλη μια μέρα. Δύο μέρες εγώ και δύο μέρες μια υπάλληλος από την κοινότητα κεφάλου. Γιατί ξεκινήσουν τα λεωφορεία από πάνω. Παιδιά, ήταν δύο μέρες που σημάδεψαν τη ζωή μου. Πραγματικά. Πέρασα υπέροχα, είπαμε τραγούδια, κάναμε μέχρι βίντεο κλίπ με τα παιδιά, τα οποία τα έχουμε. Επίσης, στέκομαι στη γιορτή που πραγματοποιήσαμε, στη γιορτή μάλλον, τη φιλοξενία που έτυχε από εμάς, ένα άλλο σχολείο, έκτιου Ισάμου. Πήγαμε στο bowling, παίξαμε, εμείς κερδίσαμε, να ξέρετε. Λοιπόν, να είστε καλά, να απολαύσουν τα παιδιά, γιατί ανυπομονούν. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Με θερμά χειροκροτήματα υποδέχθηκαν γονείς και φίλοι τη μεγάλη σκηνή του προάβλου του 5ου Δημοτικού Σχολείου, τους μαθητές που διοργάνωσαν μια πραγματικά εντυπωσιακή παράσταση για να αποχαιρετήσουν τα θρανία. Γεια χαρά! Θα με υποδεχτείτε και εμένα όπως όλο τον κόσμο! Από την καλή τάξη και εμείς είμαστε δικού παιδί μου. Μας είχε αναλάβει χρέη πορτιέρι. Χρέη πορτιέρι λοιπόν κάνετε και το κάνετε πάρα πολύ καλά. Και η μισή τρίτη, όχι ολόκληρη. Η μισή, η άλλη μισή είναι πάνω. Θα τους δω τώρα. Και η άλλη μισή δεν έχουν έρθει. Ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Σε μία μεγάλη και δημιουργική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πρώτους από όλους την κυρία Κηδονιά Τρακώσα, η οποία εδώ και 2 χρόνια μαθαίνει αφιλοκερδώς τα παιδιά μας να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς και όχι μόνο. Επίσης θα θέλω να ευχαριστήσουμε την κυρία Σμάρο Παρισίδη και την κυρία Τσολάκη, τον κύριο Καρδούλια για την ακούραστη συμμετοχή του στα δρόμενα του σχολείου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γονείς οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προσέφεραν τα μέγιστα. Ό,τι του ζητήθηκε από το σχολείο ήταν δίπλα τους. Επίσης, το Σύλλογο Νέων και Κηδεμόνων, ο οποίος ακούραστα προσέφερε υλοκοτεχνική υποδομή στο σχολείο και δεν άφησε να λείψει τίποτα από αυτό το σχολείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από μένα, καλή διασκέδαση. Ο πρόεδρος του Σύλλογου Νέων και Κηδεμόνων, ο κύριος Γαμβρέλης, θα ήθελα να σας πει 2 λόγια. Καλησπέρα και από εμάς. Θα σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλή διασκέδαση. Τώρα φέτος τελειώνει και η δική μας θητεία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς που ήσασταν δίπλα μας, μας βοηθούσατε συνέχεια. Σε ό,τι σας ζητήσαμε ήσασταν εδώ. Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφέρουμε δωρεάν παγωτό σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Υπάρχουν και σουλάκια εκεί και ποτά για να πιείτε και να δροσιστείτε. Αυτά. Καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι.
σύντομη γιορτούλα μας. Ελπίζω να την απολαύσατε. Ελπίζω να ακουγόμασταν όσο ήταν δυνατό σε όλο αυτό το μεγάλο γήπεδο. Πραγματικά η προσπάθεια των παιδιών ήταν τεράστια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ με το μέρος μου καταρχάς όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στη γιορτή, γιατί χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε καμία ουσία για τη σημερινή μας συνάντηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά της έκτης που μαζί τους πέρασα μια μαγική χρονιά, μοναδική, και μάθαμε ο ένας τον άλλον, συνεργαστήκαμε και βγάλαμε αυτό το σημερινό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς που παρευρεθήκατε εδώ. Ειδικά συγχαρητήρια στην κυρία Κηδονιά, όπως είπαμε και πριν, που εκπαίδευσε τα παιδιά στο χορό, αφιλοκερδός. Συγχαρητήρια και ένα ευχαριστήριο στην ευγενική χορήγηση της κυρίας Μαράγδη Παρισίδη και του αδερφού της Σταύρου. Και τώρα θα ήθελα να μην κουνηθεί κανένας από τη θέση του, διότι έχει ετοιμαστεί ένα βίντεο ντοκουμέντο από αναμνήσεις μας φέτος την έκτη της χρονιάς που αποχωρεί και προηγούμενων χρόνων. Καλή προβολή! Ωραία. Πριν δούμε όμως το βίντεο, για να αποχαιρετήσουμε σωστά την έκτη δημοτικού, ο Σύλλογος έχει ετοιμάσει ένα αποχαιρετιστήριο δώρο. Καλούμε την κυρία Τζάνου. Πάντα εγώ έχω το φινάλε που είμαι και η πιο ευσυγκίνητη, δεν ξέρω πώς γίνεται. Κύριε Διευθυντά, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά, άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της και μετά από την όμορφη γιορτή των παιδιών θα αποχαιρετήσουμε αγαπητούς φίλους, μικρούς αλλά και μεγάλους, που θα ανέβουν ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά στη γνώση, αλλά κυρίως στα όνειρά τους. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Σάββα του Γαμβρέλη, της Παντελίτσας της Δινόρη, της Κορίνας της Παντελίδη, της Αγγελικής της Νέγρου, του Γρηγόρη του Γρηγοριάδη και μένα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους σας για την πολύτιμη συνεργασία. Η παρέα σας, η συνδρομή σας και η αγκαλιά σας ήταν η κινητήριος δύναμη για μας για να κάνουμε μαζί σας ό,τι κάναμε δύο τώρα χρόνια. Ευελπιστούμε ότι σταθήκαμε άξιοι συνεχιστές όλων των προηγούμενων συλλόγων, γονέων του σχολείου μας, με τις δράσεις που αποτελούν πλέον σήμα κατά τεθέν του σχολείου. Ξεχωριστά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα μία μητέρα του σχολείου μας, την κυρία Κηδονιά 300, που αφιέρωσε πολύτιμο χρόνο ευρισκόμενη σχεδόν καθημερινά στο σχολείο για να φέρει τα παιδιά μας στην παράδοση, δίπλα στην παράδοση, και να ετοιμάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της γιορτής που είδαμε σήμερα και κατενθουσιαστήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε επίσης όλο το διδακτικό προσωπικό, τη διεύθυνση, τους παλαιούς και νέους δασκάλους μας για την αγάπη τους προς το σχολείο μας και την προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να καλύψουν όλες τις ελλείψεις υλικοτεχνικές που πολλές φορές αντιμετώπισαν, βρήκαν μέσα στο σχολείο, προκειμένου να μην κάνουν καμία έκπτωση στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Όμως σήμερα δεν αποχαιρετάμε μόνο φίλους και συμμαθητές, αποχαιρετάμε και αγαπημένους δασκάλους που είτε λόγω της νομοθεσίας είτε άλλων λόγων αναγκάζονται να αφήσουν το σχολείο μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δεν θα ήθελα να βαρύνω καθόλου το κλίμα. Σήμερα είναι μια γιορτή. Ένας κύκλος κλείνει, ένας νέος ανοίγει και οφείλουμε πάντα να βλέπουμε μπροστά μας με αισιοδοξία. Την καλοκαιρινή τους γιορτή θα πραγματοποιήσουν τα παιδιά του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού της Αμερικής με τίτλο «Η νύχτα μυρίζει και σε μη» την 5η 21 Ιουνίου στο Λογογραφικό Μουσείο στο Χάνι σε 7 το απόγευμα. Τώρα συνεχίζεται όμως εκεί στο Χάνι το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, το οποίο ταξιδεύει στην ΚΟ, στο πλαίσιο των φερινών Υποκρατίων σε συνεργασία με την Κιλεκό, μέχρι και απόψε το βράδυ, που στις 10 μάλιστα θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή του φίλου της ΑΚΟ, Νίκου Παπάζογλου.
Συνεχίζεται και το Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου και Μουσικής με την παράσταση 30 δευτερόλεπτα έρωτος από τους μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου της ΚΟ, το Σάββατο, αύριο δηλαδή, σε 7 το απόγευμα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δευτέρου Γυμνασίου. Ενώ την Τετάρτη θα παρακολουθήσουμε την μουσική παράσταση «Η Αγάπη Τραγουδιέται Πάντα» της Εστουδιαντίνας των Σχολείων της Κοακής Ενδοχώρας, στην οποία συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα των σχολείων Αντιμάχες και Ζυπαρίου στο Ρωμαϊκό 2. Μια ακόμα θεατρική παράσταση περιέχεται στο φεστιβάλ, είναι η Κοιμωμένη Ξύπνηση από τους μαθητές του πρώτου ΓΕΛ της ΕΚΟ, στο Ιπποκράτειο δηλαδή, την Παρασκευή στις 29 του μήνα, στις 8 το βράδυ, στον χειμερινό κινηματογράφο Ορφέας. Το θεατρικό έργο «Αδέρφια στη Δύνη του Πολέμου» του Ιλάν Χατσόρ θα παρουσιάσει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ, η σκηνή του Θεάτρου Πολυχώρου Σφαγείο. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 18:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ η τελετή της λήξης των ακαδημιών και αγωνιστικών τμήματων μπάσκετ και τοξοβολίες του Φίβου. Η τελετή θα έχει γιορτινό χαρακτήρα και θα δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους αθλητές να παρουσιάσουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες που απέκτησαν τη χρονιά που μας πέρασε μέσα από διαγωνιστικά παιχνίδια. Στα highlight της εκδήλωσης, η επίδειξη των νέων τοξοβόλων και το μάθημα μπάσκετ που θα παραδώσουν οι έφηβοι στους μπαμπάδες τους. Το πρώτο Ανταγόρας Basketball Camp διοργανώνεται από τον Πάσο Ανταγορατισκό στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 4 Ιουλίου. Αγόρια και κορίτσια ηλικίας άνω των 9 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο πρώτο αυστηρά εξειδικευμένο camp ατομικής ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτήτων μέσα από το άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Το πρώτο ABC υπό την τεχνική εποπτεία, επιμέλεια και καθοδήγηση δύο κορυφαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προπονητών. Η πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, μέρα ή συννεφιά, προβλέπεται αύριο να περάσει η μέρα μας, η σαββατιάτικη μέρα. Ο καιρός στην περιοχή μας προβλέπει ανέμους που θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.